Χαιρετίζω και εγώ τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, η οποία για πολλούς είναι μήνυμα. Ναι. Για εμάς όμως είναι έναρξη αγώνων. Η Λάρκο στηρίζεται από όλα τα σωματεία μέλη της ΠΟΕΜ. Εδώ μπορώ να δω σωματεία που έχουν στείλει ψηφίσματα στήριξη στην Ομοσπονδία, όπως το σωματείο της ΕΑΒ, των Ναυπηγείων, της Χαλιβουργικής, των ΕΑΣ, από παντού. Από όπου μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος, έχουν σταλεί μηνύματα υποστήριξης. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Γιατί μπορεί η ΛΑΡΚΟ να συνεχίσει με δημόσιο χαρακτήρα. Βαδίζοντας πάνω στο σχέδιο ανάπτυξης που οι ίδιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν, θα μπορούσαν να φτιάξουν μονάδα παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα, να αξιοποιήσουν το κοβάλτιο, να προχωρήσουν σε αξιοποίηση των υποπροϊόντων, να γίνει συμπαραγωγή ενέργειας, αξιοποίηση των αδειών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων για άλλους σκοπούς, παραδείγματος χάρη λιμάνια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στους χώρους της εταιρείας. Εμείς λοιπόν για κανένα λόγο δεν μπορούμε να μιλάμε για απαξίωση της εταιρείας που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Μια εταιρεία που συνεχώς βάλεται από παντού. Αντί λοιπόν να βρουν τρόπο να την αναπτύξουν, ψάχνουν και βρήκαν τρόπο να την δώσουν σε ιδιώτες. Απαιτούμε δημόσιο χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ με διασφάλιση δέσεων εργασίας και άμεση συζήτηση μετά από το σημερινό μήνυμα με τον αρμόδιο υπουργό, έτσι ώστε να δοθεί αμέσως λύση και να προχωρήσουμε, τιμώντας τους εργαζόμενους και τους νεκρούς που έδωσαν τη ζωή τους για να σταθεί όδη αυτή η εταιρεία. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, συνάδελφοι.